Στην ΚΟΥ βρίσκεται σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα στις Υπηρεσίες του Δωδεκανήσου, προκειμένου να ενημερώσει και μάλιστα για επίγοντα ζητήματα τους συναδέλφους αλλά και θεσμικούς παράγοντες. Αύριο λήγουν οι συμβάσεις για τους πενταετής θητείας πυροσβέστες, οι οποίοι στελεχώνουν και τις υπηρεσίες στη Δωδεκάνησο. Και μάλιστα σε μια στιγμή που οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες, καθώς θα πρέπει να στελεχωθεί και η υπηρεσία στο αεροδρόμιο με βάση τις προδιαγραφές που θέτει η Fraport, η οποία απαιτεί 36 πυροσβέστες να υπηρετούν στο αεροδρόμιο, στο οποίο υπηρετούν μόλις 22, και η αναπλήρωσή τους θα πρέπει να γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία της ΚΟ, η οποία επίσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε προσωπικό λόγω της λήξης των συμβάσεων, καθώς υπηρετούν 19 πυροσβέστες με πενταετή θητεία, οι οποίοι πρόκειται να απολυθούν αύριο, και έτσι η υπηρεσία της ΚΟ θα μείνει υποστελεχωμένη, καθώς ο οργανισμός προβλέπει 35 να υπηρετούν στο σταθμό της ΚΟ. Καλώς ήρθατε στην ΚΟ, κύριε Πρόεδρε. Τα θέματα που απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα και τους εργαζόμενους, βέβαια, εκεί είναι πάνω κάτω γνωστά, ξεκινώντας από την υποστελέχωση, τις καινούργιες υπηρεσίες που πρέπει να στελεχωθούν στα αεροδρόμια, τα οποία παραχωρήθηκαν στην Fraport κτλ. Είστε εδώ για ένα τρίμερο, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να έχετε επαφές με τους συναδέλφους σας αλλά και με θεσμικούς παράγοντες. Σε τι αφορά το πρόγραμμα της επίσκεψής σας και ποια είναι τα ζητήματα που θέλετε να συζητήσετε? Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρώτα απ' όλα να καλημερίσω και εγώ τους ακροατές, τηλεθεατές σας. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δυστυχώς, θα βάλω τη λέξη δυστυχώς, ενώ ευελπιστούσαμε κάθε χρόνο κάποια από τα προβλήματα που μας απασχολούν χρόνια να διορθωνόντουσαν, βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο προστίθονται όλο και περισσότερα προβλήματα. Πολύ σωστά αναφέρατε, πέρα από τα τυπικά προβλήματα που έχουμε καταντήσει γραφική, να τα αναφέρουμε για τον εξοπλισμό, τα μέσα ατομικής προστασίας, την παλαιότητα των οχημάτων, την έλλειψη προσωπικού. Φέτος, μάλλον το τελευταίο ένα χρόνο, έχει προστεθεί η παραχώρηση στην κοινοπραξία Fraport Slender των 12 περιφερειακών αεροδρομίων. Έχει κινηθεί η διαδικασία η οποία δημιουργεί πρόβλημα στο πυροσβεστικό σώμα για την επάνδρωση εθνικών οδών. Βέβαια εδώ μπορεί να μην έχουμε, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει. Και ήρθε να προσθεθεί τώρα και ένα πρόβλημα με τους συναδέλφους πενταετής, τα οποία όλα αυτά μας δείχνουν αυτό που εμείς καταγγέλουμε το τελευταίο διάστημα. Μία προχειρότητα σε όλα τα θέματα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα όμως, για να μπορέσουν να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Μιλάμε για τα αεροδρόμια καταρχήν. Εκεί υπάρχουν αυτόνομοι, αν είναι στο δόκιμος όρος, οι σταθμοί πυροσβεστικής, οι οποίοι εξυπηρετούν τον χώρο του αεροδρομίου. Αυτός είναι βέβαια, ανήκει στην υπηρεσία. Θα αλλάξει κάτι τώρα με την διοίκηση της Fraport? Με την παραχώρηση στην κοινοπραξία, ήταν θέμα της κοινοπραξίας να αποφασίσει εάν και εφόσον θέλει η πυρασφάλεια να παραμείνει στο πυροσβεστικό σώμα. Μπορούσε κάλλιστα να αποφασίσει να μπει μια ιδιωτική εταιρεία. Ωστόσο νομίζω ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σωστά. Αποφάσισαν ότι θέλουν για την πυρασφάλεια των αεροδρομίων να παραμείνει οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε κατεπέκταση στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτό γεννά αυτομάτως και κάποιες υποχρεώσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Τις είχε ούτως ή άλλως όμως, να σημειώσουμε. Ναι, γεννά υποχρεώσεις στο ότι έχουν πλέον απαιτήσεις να επανδρωθούν οι υπηρεσίες αυτές με κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Σωστά. Ο οποίος είναι πολύ περισσότερος από ό,τι λειτουργούσαν τα αεροδρόμια όλα αυτά τα χρόνια. Στην ΚΟ, ας πούμε, τι έλλειμμα έχουμε σε προσωπικό για να... Στην ΚΟ καλείται, αν αναλάβει κοινοπραξία, να έχει 36 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό τι σημαίνει για σας, η στάση δικές σας που βρίσκονται σε αυτό? Το πρόβλημα που παρουσιάζεται με το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ναι μεν ενισχύονται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των αεροδρομίων, αλλά με την προχειρότητα που έχει γίνει όλο αυτό το θέμα, χωρίς καμία οργάνωση, φτάσανε στο σημείο τελευταία στιγμή να ψάχνουν, και επειδή δεν μπορούν να βρουν άτομα, να αρχίζουν να αδειάζουν όμορες υπηρεσίες ή κλιμάκια,
Για να το στελεχώσει. Για να το στελεχώσει. Αυτό τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Άρα η πρότασή σας είναι δηλαδή να γίνουν προσλήψεις ώστε να επανδρωθούν αυτοί οι σταθμοί που είναι στα αεροδρόμια, ούτως ώστε να μην υπάρξει μείωση υποστελέχωση στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Βεβαίως. Η πρότασή μας είναι, όπως ακριβώς το είπατε, προσλήψεις. Αν πάμε τώρα στο κομμάτι, στην νομοθεσία, έτσι όπως έχουν γίνει προσλήψεις σε εμάς, μέσω Πανελληνίων, αντιλαμβανόμαστε ότι η σχολή θα βγει μετά από 3 χρόνια. Οπότε τα προβλήματα για 3 χρόνια θα υφίστανται. Οπότε το δεύτερο που εμείς λέμε είναι η άμεση ενεργοποίηση του 39-38 για τις πενταετίες του 2011, όπως αυτό οριζότανε από τότε που έγινε η σύμβασή τους για την πενταετία. Δηλαδή, αυτοί που είναι στην πενταετία, προτείνετε εσείς να παραμείνουν και να στελεχώσουν τις υπηρεσίες των αεροδρομίων? Όχι να παραμείνουν, να μονιμοποιηθούν όπως ακριβώς προβλέπεται από τον νόμο, έτσι ώστε να λυθούν και τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα σε προσωπικό. Ωραία, θα δείτε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί ποια ζητήματα θα θέσετε? Το σκεπτικό της τριήμερης περιοδίας μας ήταν να βρεθούμε, όπως μας βρήκατε τώρα, να βρεθούμε με τους συναδέλφους, να καταγράψουμε προβλήματα, να βρεθούμε με τις διοικήσεις των 2 πυροσβεστικών υπηρεσιών και στην συνέχεια μαζί με κάποια πάγια αιτήματα που έχουμε και σαν ένωση, αυτά όλα τα προβλήματα να τα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο. Κάναμε αίτημα να βρεθούμε με το κύριο Καματερό, μας ενημέρωσαν ότι λείπει εκτός ρόδου, οπότε θα βρεθούμε με τον ιδιαίτερό του στο γραφείο, να του καταθέσουμε ένα υπόμνημα με όλα τα προβλήματα αυτά. Συνεχεία έχουμε κανονίσει και μία συνάντηση με το μάνατζερ της Fraport του αεροδρόμιου. Νομίζω την Πέμπτη το πρωί, Παρασκευή πρωί είναι αυτή. Με το Δήμαρχο και με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κανονίσει για αύριο. Μάλιστα. Οπότε θα παραμείνετε το τριήμερο και φαντάζομαι θα είστε στη διάθεσή μας να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα που είχαν οι συναντήσεις σας. Βεβαίως, όποτε θέλετε.